κυριολεκτούσαν όταν έλεγαν ότι ο λόγος του είναι πολιτικός. Και έχει σημασία ότι ο Άγιος ήταν αυτόητος. Αλλά λάβει κανείς υπόψη του ότι ό,τι έλεγε και όποια δράση ανέπτυσε και ελέγετο και εδράτο μέσα σε ένα καθεστώς απαγορευτικό. Στο καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των βίαιων εξισλαμισμών, καθεστώς του οποίου οι ραγιάδες της αυτοκρατορίας ήταν αντικείμενα, ήταν πράγματα, δεν ήταν άνθρωποι, καθεστώς του οποίου έκανε από καιρούς καιρών παιδομαζόματα, μάζευε δηλαδή τα μωρά Ελληνόπουλα και τα μετέτρεπε σε γενιτσάρους ακριβώς, τα μεγάλωνε για να τα κάνει γενιτσάρους. Αυτά δεν τα τάγματα των γενιτσάρων, ήταν τα πιο αφοσιωμένα εις τους σουλτάνους, τους βεζίριδες και τους πασάδες τάγματα. Μέσα σε αυτό το καθεστώς, ο Άγιος τολμά να ομιλεί δια των ποθούμενων, δηλαδή δεν είναι ένας ιεροκήρυξης ο οποίος δεν θέλει να αγγίσει του μήνου άπτου, να μην μιλήσει για δύσκολα και σοβαρά πράγματα, για κρίσιμα και επικίνδυνα πράγματα. Όταν ευθέως ονομάζει τον νόμο του Ισλάμ νόμο γουρουνίσιο. Υπάρχει αυτή η έκφρασή του στις διδαχές του. Όταν ομιλεί για το ποθούμενο, το οποίο ποθούμενο είναι ένα, η ελευθερία, η αποτείναξη του τουρκικού ζυγού και η απόκτηση της ελευθερίας. Και φυσικά ο Άγιος είναι και μοντέρνος. Είναι μοντέρνος διότι μιλάει για την ισότητα των δύο φύλων. Σε μια εποχή που το φεμινιστικό, όπως είναι γνωστό, κίνημα και το γυναικείο ζήτημα ήταν παντελώς άγνωστα. Και ενώ είναι παντελώς άγνωστα, σε όλους τους άλλους, ο φωτισμένος πατρόγος μας πηγαίνει εις τους πιστούς και λέει «Πώς έχετε τις γυναίκες σας εδώ?» Μισό λεπτό, νομίζω ότι μπορώ να σας μεταφέρω κατά λέξη. «Εδώ πώς τις έχετε τις γυναίκες? Διακατώτερες? Αν ίσως αδελφοί μου και θέλετε να είστε με καλύτεροι οι άνδρες από τις γυναίκες, πρέπει να κάνετε και έργα καλύτερα από εκείνες. Οι δε και οι γυναίκες κάνουν καλύτερα και πηγαίνουν εις τον παράδεισο και εμείς πηγαίνουμε εις την κόλαση. Τι μας ωφελάει όπου είμαστε άνδρες και κάνουμε χειρότερα και κάπου αλλού? Ίσια την έκαμε ο Θεός την γυναίκα με τον άνδρα, όχι κατωτέρα». Αυτά δηλαδή, για να μην νομίζουν κάποιοι ή κάποιες κυρίες πολυκάλαντες, οι οποίες έχουν την ψευδέστηση ότι ετετραγώνησαν τον κύκλο ή ανεκάλυψαν την πυρίτιδα ή δεν ξέρω τι άλλο, όταν μας μιλούν για την ισότητα των δύο φύλων. Θα μπορούσε κανείς να μιλάει μέχρι το πρωί για τον Άγιο Κοσμά τον Ατωλό, αλλά νομίζω ότι όσα έχετε ακούσει απόψε είναι αρκετά. Τιμούμε τη μνήμη ενός ηρωικού Αγίου, ο οποίος πράγματι
συνεδίασε τις δύο ιδιότητες και του εθνομάρτυρα της ελευθερίας και του ιερομάρτυρα της πίστεως. Να έχουμε όλοι την ευλογία του. Νομίζω ότι ήταν δυνατότερο το χειροκρότημα για τον κύριο καθηγητή, μου φάνηκε. Ένα πιο δυνατό χειροκρότημα. Για τον κατά πάντα άξιο και αγωνιστή και πατριώτη που αγωνίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια για όλες εκείνες τις αξίες που πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί. Για ορθοδοξία και ελληνισμό. Ένα χειροκρότημα που έδωσε στον κύριο Υπουργό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μα έδωσε. Πιο δυνατό, πιο δυνατό. Σύμφωνα με την πρόσκληση, τρίτος κατά σειρά ομιλητής της σημερινής εκδηλώσεώς μας ήταν ο καθηγητής κύριος Κώστας Ζουράρης, πολιτιολόγος, ο γνωστός, ο οποίος όμως δυστυχώς την τελευταία στιγμή, σήμερα το πρωί, χειροτέρευσε, τον έχει πιάσει αυτή η γνωστή γρήπη που κυκλοφορεί ο ιός, τελευταίος, εδώ και αρκετές μέρες, προσπάθησε όσο μπορούσε αυτές τις μέρες να γίνει καλύτερα, πήρε κάποια φάρμακα, αλλά δυστυχώς όταν με πήρε σήμερα το πρωί και μου μίλησε, μου λέει «Πατέρα Μάξιμε», λέω «Ποιος, δεν γνώρισε την φωνή του, είχε κλείσει τελείως η φωνή του, δεν μπορούσε να ούτε καν να βγει η φωνή του». Μου λέει «Όπως μ' ακούς, δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου από αυτή την γρήπη, αυτόν τον ιό. Γι' αυτό ζητάω χίλια συγγνώμη να μεταφέρεις τους συγγνώμους σε όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας σήμερα και παρευρισκομένους και την αγάπη του». Οπότε, ας χειροκροτήσουμε τον κύριο Ζουράρη, ο οποίος και αυτός είναι σειράκι. Εάν ήταν σήμερα εδώ, θα μας έκανε μία αναφορά για ορισμένες διδαχές του Αγίου Κοσμά που έχουν σχέση με την παιδεία, με τον πολιτισμό, με τον πατριωτισμό και γενικότερα με την εργένη δράση του Αγίου Κοσμά στα χρόνια εκείνη της Ιπποκρατίας. Πριν συνεχίσουμε με την προβολή των εκρώμων διαφανειών από τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Χριστόπουλο, θα ήθελα, αφού κερδίζουμε περίπου ένα τέταρτο από την απουσία του κύριου Ζουράρη λόγω της ασθενίας του, να μου επιτρέψει η αγάπη σας, εάν δεν είστε κουρασμένοι, μόνο 5 λεπτά, είστε κουρασμένοι, σίγουρα έτσι δεν θα σας κουράσω, 5 λεπτά μόνο, να πω 2 λόγια στην αγάπη σας, γιατί πολλοί στην αρχή, όταν ερχόσασταν και με χαιρετούσατε, με ρωτούσατε διάφορα πράγματα σχετικά με την Ιερά Μονή μας και το μοναστήρι που βρίσκεται, που έχουμε φτάσει και κάποιες άλλες, έτσι, κάποια άλλα νέα και μια γενικότερη ενημέρωση. Γι' αυτό λοιπόν, 5 λεπτά μόνο θα σας απασχολήσω πριν ξεκινήσουμε την προβολή των διαφανειών. Όπως είναι γνωστό στους περισσότερους από εσάς, ο Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύνδεσμος Άγιος Κοσμάς ο Θεός, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα και ιδρύθηκε το 1993, εδώ και 10 δηλαδή χρόνια περίπου, με τη βοήθεια του Θεού, κοντά σε όλες τις άλλες δραστηριότητες του, που εδώ και μια δεκαετία προσπαθεί με τις ταπεινές του δυνάμεις και αγωνίζεται,
για όλα εκείνα τα γνωστά θέματα που απασχολούν όλους μας, κοντά στην έκδοση του περιοδικού του με τίτλο «Η Φωνή του Πατροκοσμά», που εδώ και μία τετραετία εκδίδεται ανελιπώς και έρχεται στους περισσότερους από εσάς, με ένα πολύ ενδιαφέρον και ποικίλο περιεχόμενο που έχει σχέση με θέματα εκκλησιαστικού περιεχομένου, με θέματα αντιαιρετικά, με θέματα εκκλησιολογικά, με θέματα κοινωνικά, εθνικά, θεολογικά, αντιαιρετικά, εσχατολογικά και πολλά άλλα, και το οποίο με πολύ αγάπη έχετε αγκαλιάσει όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοντά λοιπόν στην έκδοση του περιοδικού μας, κοντά στην έκδοση αρκετών βιβλίων και εντύπων, όπως παραδείγματος χάρη το βιβλίο το οποίο εξέδωσε η Ιερά Μονή μας, το Αγίου Κοσμά Πρωτολού, με τίτλο «Πρωτοκοσμάς», το οποίο περιέχει μέσα όλη τη ζωή του Αγίου, όλες τις διδαχές του, όλες τις προφητείες του, την ακολουθία του, την παράκλησή του και άλλα πολλά, το οποίο βρίσκεται στην έκθεση, στο Φουαγέρ, όσοι θέλετε να το προμηθευτείτε, κοντά σε διάφορες άλλες εκδόσεις, όπως παραδείγματος χάρη η έκδοση σε ψηφιακού δίσκου, συντή δηλαδή της παρακλήσεως του Αγίου Κοσμά Πρωτολού, στην οποία ψάρει ταπεινότης μου, καθώς και ο σεβαστός κατά πάντα μαζί και όλοι μου προηγήσουμε στη βάση είναι την παρουσία του. Όπως επίσης η έκδοση του ψηφιακού δίσκου συντή της παρακλήσεως Αγίας Εκατερίνης, ψηφιακός δίσκος και κασέτες όπως και η προηγούμενη σε παράκληση του Αγίου Κοσμά και η Αγία της Αγίας Εκατερίνης, μιας χριστιανικής κασέτας με χριστιανικά τραγούδια. Τα περισσότερα είναι στίχη δική μου και μουσική και εκτέλεση πάλι της ερευνότητός μου. Εκτός από εκατοντάδες και χιλιάδες άλλα έντυπα, εκτός από διάφορες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις για πολλά και διάφορα επίκαιρα θέματα, τα οποία όλοι γνωρίζουμε, εκτός από την παρουσία της ερευνότητός μου σε μία εκπομπή για 5 χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό της Τηλετώρα, που σίγουρα γνωρίζετε όλοι σας, και άλλες φορές παρουσιάζει σε άλλα κανάλια. Ο σύλλογό μας λοιπόν, κοντά σε όλα αυτά και άλλα που αναπτύχω γνωρίζετε για να σας κουράσω, κατάφερε με τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Κοσμά Πρωτολού, εδώ και 2 χρόνια να ξεκινήσει την ανέγερση της πρώτης εν Ελλάδη Ιεράς Μονής, επωνόματι του Αγίου Κοσμά Πρωτολού, στην ορεινή Κορινθία, πάνω από την ιστορική λίμνη της Τυμφαλίας, εκεί που ο Ηρακλής, όπως είναι γνωστό στους μύθους του, σκότωσε τις Τυμφαλίδες Γόρνηθες. Εκεί λοιπόν, εδώ και 2 χρόνια, με τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας χωρίου του κυρίου Παντελεήμονα Καραμικόλα, ξεκίνησαμε σχεδόν με όλα τα έξοδα από τον Ορθόδοξο Ιεροαποστολικό μας Σύνδεσμο Άγιο Κοσμά Πρωτολού, και ήδη μέσα στα 2-3 χρόνια που μας πέρασαν, καταφέραμε, και βεβαίως να μην το λησμονήσω και να ευχαριστήσω όλους εσάς αλλά και πολλούς άλλους αγαπητούς εκκλησιαστικούς, μέλη, φίλους και συνεργάτες δικούς μου, του συλλόγου αλλά και της Ιεράς Μονής μας, οι οποίοι με τον ταπεινό δωρό τους μας ενίσχυσαν όλα αυτά τα χρόνια και φτιάξαμε όλα αυτά τα οποία είπαμε, καθώς και την ανέλυση Ιερασμονής. Κάναμε λοιπόν και τη βοήθεια ήταν δωρεάν ενός ευσεβού κληρικού από την Κόρυφο, του πατέρα Νικόλαου Παπασαρίδη και της πρεσβυτέρας του, τους οποίους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Και στη συνέχεια ο σύλλογός μας αγόρασε και άλλα εκεί κτήματα και επειδή έχουμε φτάσει γύρω στα 30 στρέμματα, στα οποία ευελπιστούμε σύν Θεό με την πρεσβεία του Αγίου Κοσμά και την αγάπη τη δική σας, να φτιάξουμε το κυρίως μοναστήρι, στο οποίο έχουμε σκοπό και στόχο μεγαλόπνο, εάν το επιτρέψει ο Θεός, το καθολικό της Ιεράς Μονής μας να είναι το καταδύναμη, ένα αντίγραφο, πιστό καταδύναμη της ιστορικής και ανεπανάληπτης Αγίας Σοφίας της Κωνσταντίνου Πόλεως. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η πίστη μας, αυτό είναι το οποίο επιθυμούμε. Τώρα, αν θα πραγματοποιηθεί, οφείλεται καθαρά στα χέρια του Θεού, του Αγίου Κοσμά και στην αγάπη και τη συμπαράσταση δική σας. Είμαι σίγουρος όμως, επειδή έχουν πραγματοποιηθεί πολλά
γεγονότα που δεν είναι το παρόν για να μην σας κουράσω και πολλά θαύματα